Και καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Βαγγελάτο, στον Εύρο. Με βρίσκεται στο δάσος της Δαδιάς. Ευτυχώς σήμερα έχει σβήσει η φωτιά, αν και παραμένουν οι δυνάμεις σε γρήγορση. Αλλά έχει ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ σήμερα είναι για να στρέψω τη δημοσιότητα που έχει το πρόσωπό μου την τελευταία εβδομάδα σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ λυπηρή. Ήταν ίσως και αποφευκταία και ο Πρωθυπουργός δεν έχει εμφανιστεί εδώ πέρα σε ένα νομό στον οποίο κατέβηκε και υποψήφιος. Άρα πρέπει να αναδειχθούν αυτά τα θέματα και αυτό το λόγο είμαι εγώ εδώ σήμερα. Δώστε μας μια εικόνα από το τι είδατε εκεί, κυρία Κασελάκη. Αρχίσαμε με συνάντηση με τον αρχιλιμενάρχη στο αεροδρόμιο, με τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής στο συντονιστικό κέντρο, μετά με την δασική. Για να περισσότερο την καταστροφή, δηλαδή το μέγεθος της καταστροφής που περιγράφεται τερατώδες. Ναι, είναι τερατώδες. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο στρέμματα σχεδόν τα οποία έχουν καεί. Η δασική υπηρεσία στην Αλεξανδρούπολη έχει υπό την εποπτεία της 2,1 εκατομμύρια στρέμματα, άρα μιλάμε για εκ των οποίων τα 700.000 υπό την εποπτεία της έχουν καεί, άρα μιλάμε για 1/3 από τα στρέμματα αυτά. Είναι η πανίδα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και ειδικά εδώ πέρα στη Δαδιά, όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη έμφαση και ένας πολύ μεγάλος πλούτος στην ορνηθοπανίδα, έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Και θα πρέπει όλο αυτό να έχει ένα σχεδιασμό ώστε να μπορεί το κράτος να κρατήσει την πανίδα. Να σταθούμε λοιπόν εδώ. Κατάσταση και οι μελισσοκόμοι έχουν χάσει. Και πολύ σπάνια πτηνά. Επειδή η κουβέντα νομίζω πρέπει να γίνεται πολιτικά. Εσείς λοιπόν, αν θα παίρνατε την τύχη της χώρας στα χέρια σας, τι θα κάνατε για τη δασοπυρόσβεση? Εντάξτε, αυτό που έχω παρακολουθήσει και αυτό που έχω δει πρώτο χέρι είναι ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα, μια αλληλοεπικάλυψη, μια αλληλοκάλυψη του όλων των φορέων, μεταξύ των υπουργείων. Υπάρχει ένα μπέρδεμα για το ποιος κάνει τι και ποιος φέρνει ποιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μακρόπνος σχεδιασμός επίσης. Άρα πρέπει πρώτα, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια ριζική ανασυγκρότηση σε όλο το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Έχουμε και στο κομμάτι της πρόληψης πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε, όπως είναι η μεγάλη υποστελέχωση στα δασαρχεία, στις δαστικές υπηρεσίες. Να καταλάβετε, παραδείγματος χάρη εδώ στα Αλεξανδρούπολη έχουν έναν προϋπολογισμό μόνο 300.000 ευρώ για το καθαρισμό του δάσους, το οποίο πριν από 10 χρόνια ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ με αντίστοιχους όρους πληθωρισμού. Άρα έχουμε πάει από 4 εκατομμύρια πριν τα μνημόνια και έχουμε πάει σε 300.000 σήμερα. Και το ξέρει το κράτος αυτό. Το ξέρει αυτό. Άρα το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι της ανασυγκρότησης στην καταστολή. Εκεί πέρα έχουμε ένα πυροσβεστικό σώμα που είναι εννοείται πολύ ταλαιπωρημένο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και πραγματικά συγκινήθηκα που συνάντησα τους ανθρώπους. Έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες και έχουμε ένα μέσο όρο ηλικίας 48 ετών και 3.500 θέσεις οι οποίες δεν έχουν αντικατασταθεί. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία δεν θέλω να κάνω αντιπολιτευτικό λόγο εν μέσω μια τέτοιας καταστροφής, αλλά το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει και τα επαναλαμβανόμενα λάθη δεν είναι πλέον λάθη. Ωραία, ένα λεπτό τώρα γιατί. Όταν επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος και ειδικά στη Δαδιά που είναι καμένη 2 φορές συνεχόμενα και το προηγούμενο καλοκαίρι. Και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά επειδή θα μιλήσουμε... Yeah. Είπαμε και πολιτικά και οικονομικά και για το πώς σκέφτεστε το να είστε ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας, γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που λέμε εν δυνάμει πρωθυπουργός. Λέτε λοιπόν για τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα και σωστά το λέτε και καλά το λέτε. Έχουμε επίσης τα κενά στο σύστημα υγείας. Έχουμε αυτό που σωστά. Είπατε για τον επαγγελματικό στρατό. Μιλάμε για μια σειρά
πολλών προσλήψεων. Να ξεκαθαρίσω αυτό απλά για να είμαι. Να το κάνουμε σε λίγο, είναι περισσότερο. Είναι πιο συνολική. Στρατό. Δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό τώρα, το κάνουμε πιο μετά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τα λεφτά για να γίνουν όλες αυτές οι προσλήψεις, πού θα τα βρείτε, αν εσείς έχετε την τύχη της χώρας στα χέρια σας? Καταρχάς, μόνο και μόνο για το περιβάλλον, η απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ χαμηλή. Από τα 138 εκατομμύρια ούτε ένα δεν έχει απορροφηθεί. Από το 183, ζητώ συγγνώμη, εκατομμύρια, ούτε ένα εκατομμύριο δεν έχει απορροφηθεί. Άρα έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης εκεί πέρα. Στο υπόλοιπο κομμάτι στο οποίο λέτε, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόληψη σημαίνει ότι γλιτώνει σπατάλη μετά. Ναι. Άρα υπάρχουν δύο πηγές. Υπάρχει το κόστος το οποίο δεν έχει στο μέλλον, η δαπάνη δηλαδή, και η δεύτερη πηγή είναι η αντιμετώπιση της σπατάλης, η οποία, όπως φαντάζεστε, είναι πολύ μεγάλη στο ελληνικό κράτος. Το έχουμε δει και με τις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να παίρναμε 1% από τα 15 δισεκατομμύρια και να βάζαμε τα 150 εκατομμύρια να αγοράζαμε παραπάνω αεροπλάνα. Άρα λέτε δηλαδή ότι λεφτά για να γίνουν τόσες πολλές προσλήψεις υπάρχουν? Αυτό να καταλάβω. Όχι μόνο, τα λεφτά όχι μόνο υπάρχουν, αλλά χρειάζονται να δαπανηθούν. Γιατί δεν θα υπάρχουν στο μέλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο πιστεύουμε ότι κοστίζει αυτή τη στιγμή η καταστροφή στον Εύρο, στον ελληνικό φορολογούμενο, στον Έλληνα φορολογούμενο? Πόσο πιστεύουμε ότι κοστίζει? Πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά εκατομμύρια. Λοιπόν, και για να μην σχολιάσουμε την οικολογική καταστροφή, η οποία δεν μπορείς να βάλεις πρόσημο σε αυτό. Να έρθουμε λίγο τώρα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνεται αυτή τη μάχη της τελευταίας εβδομάδας. Έχω κρατήσει αυτό που είπατε για τον επαγγελματικό στρατό, θα το δούμε στην πορεία, αλλά θέλω λίγο να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Σας είδαμε να εμφανίζεστε και με γραβάτα το Σάββατο, να προσπαθείτε να δώσετε την εικόνα της διαφορετικότητας, και δεν το λέω από την οπτική του lifestyle, το λέω από τη σημειολογική πλευρά, γιατί αντιλαμβάνομαι, νομίζω καθένας το καταλαβαίνει, ότι αυτό που κάνατε δεν το κάνατε τυχαία, υπήρχε λόγος που το κάνατε. Για να σας πω την αλήθεια, δεν σας είχα ξαναδεί και με γραβάτα, άρα εικάζω ότι τη φορέσατε επί τούτου. Τι ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αν εσείς κερδίσετε, θα δούμε? ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτα? Άμα θα δείτε. Θα δείτε ΣΥΡΙΖΑ με ικανά στελέχη και θα δείτε επαγγελματισμό. Και από την πλευρά μου, ναι, θα δείτε πρωθυπουργό με γραβάτα. Δεν υπάρχουν τώρα ικανά στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει επαγγελματισμός? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε τα ικανά στελέχη και πρέπει να αξιοποιήσουμε και το μεγάλο ταλέντο που υπάρχει στα μέλη μας, από τη βάση. Πρέπει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αισθάνονται ότι έχουν ένα προεδρείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προτάσεις τους και το οποίο θα μπορέσει να τους ακούει και να τους προωθεί μέσα στο κόμμα. Εγώ θα είμαι εκεί πέρα να προωθήσω το ταλέντο, το ανθρώπινο δυναμικό για το καλό της χώρας. Και με αυτή την προσέγγιση πιστεύω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μεγεθυνθεί. Πείτε μου ένα πράγμα, το πρώτο που θα αλλάξετε στο ΣΥΡΙΖΑ, αν εκλέγετε πρόεδρος. Το πρώτο πράγμα, θα πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο επανίδρυσης του κόμματος και θα πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευκαιρίες στις οργανώσεις μελών. Ναι. Στις αντιδράσεις που καταγράφονται, είδα σήμερα τον κύριο Φίλη. Δεν είναι η πρώτη φορά, το έχει και άλλες φορές πάρει θέση. Είδα ότι το Σάββατο, ενώ μείνατε και χειροκροτήσατε όλους τους συνυποψηφίους σας, φύγατε όταν μιλούσε ο κύριος Τζουμάκας. Δεν κάνω λάθος, έτσι. Και ξέρω, είδαμε και χαρακτηρισμούς βαρύς. Όλες αυτές τις πολιτικές επιθέσεις, και στέκω σε αυτές πρώτα, που λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί. Πώς τις αντιμετωπίζετε, τι λέτε? Λοιπόν, όσον αφορά στον κύριο Φίλη, το Σάββατο στο συνέδριο, τον προσέγγισα, το χαιρέτησα και του είπα ότι είμαι ανοιχτόμυαλος και ανοιχτόκαρδος και ότι σέβομαι την πορεία του και ότι θα ήθελα να μάθω από εκείνον. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος και ειδικά ο κόσμος που έχει προσφέρει σε αγώνες έχει να προσφέρει και μια σοφία και εμπειρίες και βιώματα σε μένα, και εγώ το εκτιμώ αυτό και θα συνεχίσω να το κάνω ανεξάρτητα το πόσοι, το τι λέει ο καθένας για μένα αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι αν μπορώ και κερδίσω και να είμαι πρόεδρος του κόμματος, όπως είπα και στην ομιλία μου, ότι δεν θα ανεχτώ οποιαδήποτε υπονόμευση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορώ να επικεντρωθώ στο πολιτικό περιεχόμενο.
Και πιστεύω ότι πολλοί από τους στόχους που έχουμε ευθυγραμμίζονται και με τον κύριο Φίλη. Και όσον αφορά στον κύριο Τζουμάκα, εγώ να σας πω την αλήθεια, είχα πάει για ένα διάλειμμα τουαλέτας εκείνη τη στιγμή και πολύ απλά κόλλησα έξω με τον κόσμο και την αγάπη του και πραγματικά μου έδωσε μεγάλη δύναμη και το εκτιμώ. Δεν ήταν κάποιο προσωπικό θέμα με τον κύριο Τζουμάκα. Η δική του επίθεση όμως και οι χαρακτηρισμοί του ήταν βαρύτεροι και διαφορετικοί από εκείνους του κύριου Φίλη. Κύριε Βαγγελάτο, όλο το σύστημα είναι εναντίον μου. Προφανώς όλοι βλέπουν κάτι. Εγώ λογοδοτώ στον ελληνικό λαό, ο οποίος ξέρει ότι έχουμε απέναντί μας μία λερναία ύδρα που πρέπει να την κάψουμε. Υπάρχει διαπλοκή παντού, υπάρχει ανικανότητα παντού και χρειάζεται επιτέλους η μεγάλη, κατά γνώμη μου, προοδευτική πλειοψηφία που υπάρχει στο λαό και η μεγάλη πλειοψηφία που θέλει επιτέλους η Ελλάδα να είναι δημοκρατία από άκρη σε άκρη και ένα κράτος ικανό να γίνει πραγματικότητα. Όταν λέτε υπάρχει διαπλοκή παντού, υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ διαπλοκή, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας ρώτησα για τον Τζουμάκα και μου είπατε να καταπολεμήσουμε τη λενναία ύδρα και τη διαπλοκή που υπάρχει παντού. Υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Όχι, σας είπα το λόγο για τον οποίο εγώ κατεβαίνω. Ναι. Κατεβαίνω για να μπορέσουμε το ελληνικό κράτος να δουλεύει για τον Έλληνα πολίτη και να μπορεί να προστατεύει τους αδύναμους οι οποίοι έχουν παραμεριστεί από εκείνο. Το ΣΥΡΙΖΑ πώς θα τον χαρακτηρίζετε ως κόμμα όσο τον έχετε ζήσει αυτό το διάστημα? Θα έλεγα ότι υπάρχουν δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι ο αξιακός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ είναι, εμένα με εκφράζει. Με εκφράζει ο αξιακός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είναι μόνο τα δικαιωματικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η στάση προς τον συνάνθρωπο. Είναι ο λόγος για τον οποίο μπαίνει στην πολιτική. Το κόμμα δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Το κόμμα θέλει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο καινούριο κόμμα. Ένα μεγάλο καινούριο προοδευτικό κόμμα, το οποίο θα είναι η σύγχρονη αριστερά. Γι' αυτό το λόγο, σε περίπτωση που έχω την τιμή να ηγηθώ του κόμματος, να είστε όλοι σίγουροι ότι θα πρόκειται για ένα καινούριο κόμμα. Αυτό που κάποιοι σας καταλογίζουν, μάλλον να σταθώ λίγο στα ομοφοβικά, γιατί έχετε δεχτεί και ομοφοβικές επιθέσεις και για τις οποίες και εσείς έχετε μιλήσει και μέσα από το κόμμα. Το περιμένατε και πώς αντιδράτε, πώς το σχολιάζετε, πώς το βιώνετε αυτό? Σε προσωπικό επίπεδο το περίμενα ότι θα υπήρχαν ομοφοβικές επιθέσεις, αλλά ήμουνα και έτοιμος γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι εάν εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές, τότε κάποιος ο οποίος δεν έχει την πλατφόρμα που έχω την τύχη να έχω αυτή τη στιγμή, πώς ζει τη ζωή του στην καθημερινότητά του. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί από την κοινωνία με έναν ξεκάθαρο τρόπο προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε με την αστυνομική προστασία, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα και την Παρασκευή και το Σάββατο γι' αυτό, και για εσάς και για τον σύντροφό σας, πώς προέκυψε, θέλετε να μας το ξεκαθαρίσετε, και τι τελικά έγινε? Κοιτάξτε, βεβαίως και έχουμε δεχθεί πάρα πολλές απειλές, αλλά δεν θέλω να παριστάνω ότι είμαι θύμα. Δεν ισχύει αυτό. Είχαμε συνοδεία ενός ατόμου για μία μέρα με όλα τα έξοδα καλυμμένα από τον εαυτό μου. Αυτό είναι το ρεζουμέ και τα υπόλοιπα, για ποιο λόγο έγιναν διαρροές και λάθος παραπλανητικές περιγραφές της συνοδείας μου, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα. Τη συνοδεία αυτή τη ζητήσατε εσείς ή σας την έδωσε η αστυνομία με δική της πρωτοβουλία? Η αστυνομία μου έδωσε τη συνοδεία των τριών ατόμων και το αυτοκίνητο, το οποίο δεν αποτέλαβα. Αυτά τα ζητήσατε εσείς ή ήταν πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας? Εγώ ζήτησα να υπάρχει κάποια μέρημνα στο πρόσωπό μας λόγω των ομοφοβικών σχολείων και πολλών άλλων, και πολύ απλά γιατί η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική. Λέω ξεκάθαρα τι θέλω να κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι χαλάω τη σούπα σε πάρα πολλά μέρη. Αλλά κυρίως είναι οι απειλές σε προσωπικό επίπεδο και όχι για μένα. Mm-hmm. Στον σύντροφό μου. Και γι' αυτό ζητήσατε και προστασία και στον σύντροφό σας? Ζήτησα μια μέρημνα. Δεν ζήτησα να έχω ολόκληρο σοου από πάνω μου. Δεν, πραγματικά. Και αυτό το λόγο, όταν κατάλαβα ότι το εργαλειοποιείται αυτό, επέλεξα να το απολέσω.
αυτό το επιλέξατε όταν δημοσιοποιήθηκε, γιατί καταλαβαίνω ότι η δημοσιοποίηση ήταν που δημιούργησε το θέμα. Δηλαδή, επί της ουσίας το πρόβλημα υπάρχει. Μας λέτε για τις επιθέσεις που δέχεστε, αλλά επειδή δημοσιοποιήθηκε, είπατε να σταματήσει. Αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί, θα υπήρχε η φρούρηση αυτή. Ναι, εγώ σας είπα, όταν δημοσιοποιήθηκε, εγώ είχα έναν συνοδό για μία μέρα. Αυτό. Εγώ δεν ουδέποτε ήξερα για παραπάνω αριθμό ατόμων. Έρχομαι πάλι στα πολιτικά και τα οικονομικά. Λένε κάποιοι, ο Κασελάκης μπορεί να βγάζει μια αλαζονία. Γιατί λέει, είμαι ο καλύτερος, είμαι άριστος, είμαι γνώστης και μπορώ εγώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη, εσείς μπορείτε να το λέτε, γιατί είστε ο μόνος που δεν έχετε αναμετρηθεί μαζί του. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, από άλλες θέσεις το έχουν κάνει. Αλλά αυτό που λένε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, την ανεργία, τον πληθωρισμό, τα γνωρίζετε, έχετε εξοικειωθεί με αυτά. Την ξέρω. Ναι, έχω εξοικειωθεί και τα γνωρίζω πολύ καλά. Και ένας από τους λόγους που είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι εν μέσω μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης για την ελληνική κοινωνία, παρήχε μία μέρημνα σε 400.000 οικογένειες που ήταν δύο γονείς με δύο παιδιά και οι δύο γονείς χωρίς δουλειά. Είναι αυτή η κοινωνική πρόνοια που εμένα με εμπνέει και ταιριάζει με το προφίλ μου. Όσον αφορά στο κομμάτι της αλαζονίας που αναφερθήκατε, νομίζω καθένας μπορεί να κρίνει από την επαφή μου με τον κόσμο σε τι βαθμό θεωρώ τον αυτό μου καλύτερο από τους άλλους ή χειρότερο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι η μεριά μας που άρχισε να λέει για την αριστεία. Δεν είναι η άλλη μεριά που άρχισε να λέει ότι εμείς είμαστε οι άχρηστοι και εκείνοι είναι οι άριστοι. Και σε αυτό υπάρχει μια απάντηση. Πού είναι πια? Που είναι ότι η αριστεία μετράει στην καρδιά σου και στις πράξεις σου. Ο πατριωτισμός σου είναι αυταπάρνησή σου. Είναι ότι είναι καιρός να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και το καλό για τον ελληνικό λαό, για τον ελληνικό τόπο, για το κληροδότημα στην ιστορία, αντί να μένουμε σε μια στασιμότητα όπου ένα κράτος δεν δουλεύει, όπου τα παιδιά μας φεύγουν έξω στο εξωτερικό, δεν γυρνάνε και παριστάνουμε ότι έχουμε επιτελικό κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή λέτε, ας πούμε, για τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό. Θέμα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σοβαρό πολιτικό θέμα. Είστε υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα? Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και θα σας εξηγήσω γιατί. Και ξέρω ότι θα υπάρχει μεγάλη ειρωνία, γιατί εγώ ήμουνα στην Αμερική σε μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο και πόσο εγώ το λέω κτλ. Θα σας εξηγήσω. Άμα είναι να λέμε μόνο για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και όχι για κερδοσκοπικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Συνομίζω σε συνέντευξη μαζί σας, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι ανοιχτός και στα κερδοσκοπικά πριν τις εκλογές. Άμα είναι λοιπόν να λέμε για μη κερδοσκοπικά, δηλαδή για δωρεές, η ερώτηση είναι εξής. Οι δωρεές θα πάνε πού? Θα χτίσουν τα ίδια κτίρια με παρόμοια θρανία για να διδάσκουν το ίδιο πράγμα? Ή θα πάνε σε καινούργιες τεχνικές, σε καινούργιες μεθόδους παιδεία που πρέπει να προστεθούν στη δημόσια παιδεία? Έχουμε πάρα πολύ περιθώριο να βελτιώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, αρχίζοντας από την πάταξη του νεποτισμού στις σύγκλητες καθηγητές. Δεν πρέπει να μπορούν οι συγγενείς να είναι συγγενείς του πρώτου βαθμού να εκλέγονται καθηγητές από τους γονείς τους. Ένα λεπτό, κύριε Κασελάκη. Προφανώς υπάρχει δρόμος. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν πολύ στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά ξέρω και τα προβλήματά τους. Ρωτάω όμως, να μας το ξεκαθαρίσετε, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπούδασε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, έκανε εξαιρετικές σπουδές, έχετε κάνει εξαιρετικές σπουδές και με πολύ καλά αποτελέσματα. Ένας άνθρωπος που η μητέρα του είναι καθηγήτρια σε ένα τέτοιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πώς λέει ότι... Ακολούθησε, και να είμαστε ξεκάθαροι, ακολούθησε εμένα εκεί πέρα. Πώς λέει λοιπόν ένας άνθρωπος που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι θέλει η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα μαζί με την Αλβανία που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δηλαδή αυτό που κάνετε εσείς, γιατί δεν το θέλετε για τη χώρα σας? Άμα η χώρα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια αύριο, θα είναι εκπαίδευση και μόρφωση δύο ταχυτήτων. Και ξέρετε πολύ καλά τι θα γίνει στη χώρα μας μετά. Αυτό που χρειάζεται... Δηλαδή στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ. Αφήστε με, κύριε Βαγγελάτο, μισό λεπτό να εξηγήσω. Να εξηγήσω. Το πανεπιστήμιο που αναφέρατε, το Wharton School of Finance, που είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία χρηματοοικονομικών στον κόσμο. Πείτε ότι θέλει να προσθέσει ένα πρόγραμμα στην ΑΣΟΕ. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας πάρουμε μια δωρεά,
η δωρεά που θα πήγαινε στα μη κερδοσκοπικά ούτως ή άλλως, να χτίσουμε ένα παράρτημα της ΑΣΟΕ που να είναι του joint venture, μια συνεργασία με το Wharton, και αυτό το παράρτημα να έχει μια ήμια αυτόνομη διοίκηση. Να ανοίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά να μην διοικείται από αυτό εξ ολοκλήρου. Εσείς αν ήσασταν ο μάνατζερ του πανεπιστημίου, θα το κάνατε αυτό? Να το γυρίσω τώρα ανάποδα. Δηλαδή, αν ήσασταν ο μάνατζερ, ο CEO του πανεπιστημίου αυτού, ο ντίν του πανεπιστημίου, ο πρίτανης του πανεπιστημίου, θα το κάνατε κάτι τέτοιο? Δεν θα το κάνατε. Και το ξέρετε. Εννοείται του Wharton. Ναι. Όχι, βεβαίως δεν το έκανε. Νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα να είχαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ένα παράρτημα. Τέλος πάντων. Δεν νομίζεις και αυτό. Κάτι το οποίο έχετε υπηρετήσει και σας έχει καταστήσει ικανό, το να το στερείτε από την Ελλάδα, σε μένα τουλάχιστον, μένει απορία. Δεν με πείθει αυτό που λέτε. Σας το λέω ευθέως. Και εγώ σας λέω ότι έχω συζητήσει με πολλούς καθηγητές για το πώς μπορούμε να φέρουμε τεχνογνωσίες από ξένα πανεπιστήμια στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει. Okay. Προχωράω σε άλλα. Είπατε πριν και κατάλαβα ότι θέλετε να κάνετε μια διευκρίνηση, γιατί έγινε αρκετή κουβέντα για το θέμα του στρατού, της υποχρεωτικής ή μη υποχρεωτικής στράτευσης και του επαγγελματικού στρατού. Για πείτε μας τη θέση σας. Αυτό το οποίο αναφέρω σαν κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένας στόχος σε ένα βάθος χρόνου για την πρώτη γραμμή στο στρατό. Συγχρόνως, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική θητεία για όλους και για όλες. Μια θητεία στην οποία ξοδεύεις ένα διάστημα της ζωής σου, 6 μήνες, όπου βοηθάς τον τόπο σου. Και μέσα σε αυτή τη θητεία θα υπάρχει και κάποια επιμόρφωση για τα αμυντικά θέματα, για το στρατό. Αλλά πολύ απλά αυτό το οποίο λέω, δεν το λέω δογματικά, το λέω επειδή ακούω πάρα πολλούς νέους, οι οποίοι μου έρχονται και μου λένε ότι πέρασα 9 μήνες, μ' άρεσε που γνώρισα πολύ κόσμο από τα άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά δεν πήρα δεξιότητες. Ο σκοπός λοιπόν της θητείας γενικά, της εθνικής θητείας, πρέπει να είναι οι δεξιότητες. Η άμυνα εννοείται είναι η πρώτη παράμετρος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρόκειται ποτέ να διακινδυνεύσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Ναι, αλλά εκεί τώρα στον Εύρο που είστε, αν δεν έχουμε την υποχρεωτική στράτευση, ποιοι θα είναι να φυλάνε? Ποιοι θα φυλάνε πατρίδα εκεί? Αυτοί οι εξαμηνίτες που θα κάνουν μια κοινωνική θητεία. Κύριε Βαγγελάτο, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο στο στρατό για να έχουμε την πρώτη γραμμή στη φύλαξη να είναι επαγγελματικός. Αλλά όπως σας είπα, ο σκοπός μου είναι να θέσουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ότι πρέπει η θητεία. Τα λεφτά που θα βρεθούν, κύριε Κασελάκη. Ο επαγγελματικός στρατός μπορεί να είναι μια ιδανική λύση. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά μπαίνει πάντα ένα ζήτημα οικονομικό. Πού θα βρούμε τόσα λεφτά να προσλάβουμε 100.000 επαγγελματίες στρατιώτες ή στρατιωτικούς? Κοιτάξτε, ήδη ανθρώπινο δυναμικό απορροφάται και δεν παράγει στην οικονομία. Προφανώς, άμα επαναπροσδιορίσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια κοινωνική θητεία, δημιουργείς μια υπεραξία σε όλη την οικονομία. Ναι. Περίπλοκο μου φαίνεται, αλλά μην σταθούμε μόνο σε αυτό. Περισσότερο θέλω να έχουμε μια γενική εικόνα από τις θέσεις σας. Έγινε κουβέντα αρκετή το Σαββατοκύριακο. Είδα και ότι είχατε και ένα διάλογο εντός εισαγωγικών με το πρώτο θέμα για την υπόθεση των σπουδών σας και όχι των σπουδών περισσότερο, όσο της θητείας στην τράπεζα. Αν από την τράπεζα φύγατε, αν απολυθήκατε, τι θέλετε να μας πείτε, τι ακριβώς έγινε, να μας πείτε τη δική σας την εκδοχή. Κοιτάξτε, έχω ήδη απαντήσει αρκετά στο πρώτο θέμα. Ήμουνα στην τράπεζα 5 χρόνια. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και έχω πάει πάρα πολύ καλά και πήρα συστατικές επιστολές από τους προϊσταμένους μου και πήγα στο MIT. Μετά για το δεύτερο θέμα του πρώτου θέματος που ήταν για την σχέση μου με την... Βεβαίως, είναι οι αγωγές που... Ασκώ επειδή θέλω να διεκδικήσω τα δεδουλεμένα μου. Και όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ένα κράτος δικαίου ή να διεκδικούν αυτά τα οποία έχουν πετύχει. Και είμαι πολύ περήφανος για την επιτυχία μου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε. Από την τράπεζα, όταν φύγατε επειδή διεκόπη η συνεργασία, φύγατε με δική σας πρωτοβουλία, σας απέλησαν και σας αποζημίωσαν. Ποιο ήταν το καθεστώς αποχώρησης? Όχι, με δική μου πρωτοβουλία έφυγα και πολύ απλά ήξερα ότι πήγαινα στο πανεπιστήμιο. Και μετά στην εταιρεία αυτή που υπάρχει η αντιδικία και εσείς διεκδικείτε αυτά τα περιβόητα 7,5 εκατομμύρια δολάρια, αν θυμάμαι καλά το ποσό. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί?
τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι όλοι θέλουν να πρώτα να δουν τα αποτελέσματα και μετά να δώσουν μια αμοιβή στον εργαζόμενο. Αυτό έχει συμβεί και το εξηγώ νομίζω πολύ αναλυτικά στην αγωγή μου. Σας εξηγώ και πάλι ότι είμαι πολύ περήφανος για την σταδιοδρομία μου επιχειρηματικά. Έχω διαχειριστεί ρίσκο 24 ώρες το 24ωρο. Τα αποτελέσματα τα οποία έχω φέρει στην ναυτιλία είναι δεδομένα, είναι στα χρηματιστηριακά αποτελέσματα του επενδυτή. Δηλαδή είναι ανοιχτά σε όλο το κοινό να τα δει. Να. Και μιλάνε από μόνα τους. Επίσης να σας πω ότι αυτό που μακάρι να ήταν και άλλα πολιτικά πρόσωπα τόσο διαφανή όσο εγώ σε όλα αυτά. Ωραία. Στο τέλος της ημέρας... Εδώ στέκομαι σε κάτι, επειδή το λέτε παραδικαστικό κύκλωμα. Την απορία την εξέφρασα και δημόσια και την προηγούμενη εβδομάδα σε εκπομπές και θέλω να σας τη θέσω. Τι ακριβώς έχει συμβεί με το παραδικαστικό? Πού υπάρχει εμπλοκή με τις δίκες που είχε ο πατέρας σας και το παραδικαστικό? Τι έχει γίνει? Ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια από αυτή την υπόθεση. Είναι μια υπόθεση στην οποία το θύμα, χάρη στο ελληνικό σύστημα, γίνεται θήτης ξαφνικά. Έχει απαλλαγεί πλήρως από όλη αυτή την υπόθεση. Όπως νομίζω ξέρετε και ο ίδιος, σας έχει μιλήσει και ο δικηγόρος της οικογένειας. Ναι. Εκεί, σε άλλες δίκες υπήρξε εξωδικαστικός συμβιβασμός ή είχαμε δικαστικές αποφάσεις αθωωτικές? Ειλικρινά δεν ξέρω. Με χαρά να μιλήσετε πάλι στον κύριο Καπνισάκη. Ήμουν μικρός όταν έφυγα από την Ελλάδα για αυτούς τους λόγους και ο σκοπός είναι ότι υπάρχει ένα δύσκολο και δύσβατο ελληνικό δικαστικό σύστημα όπου, όπως ξέρετε, το να ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος για 16 χρόνια δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Άρα δεν ξέρετε αν υπήρξε θεμητό. Εξοδικαστικός συμβιβασμός και έκλεισε η υπόθεση ή αν υπήρξε αθωωτική για τον πατέρα? Υπήρξε εξοδικαστικός συμβιβασμός επειδή επέσυρε τις μηνύσεις ο αντίδικος. Μέχρι εκεί, αυτό ξέρω. Παραδικαστικό που υπάρχει στην ιστορία? Που υπάρχει, υπήρχε σε ένα διάστημα, εννοείται στη χώρα ή γενικά? Όχι, στην υπόθεση του πατέρα σας. Πού εμπλέκεται το παραδικαστικό? Κύριε Βαγγελάτο, με κάθε σεβασμό, εγώ κατεβαίνω για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι καιρός και άλλοι να απαντάνε για την προσωπική σου ζωή όπως απαντάω κι εγώ. Ο πατέρας μου έμπλεξε σε ένα σύστημα μεταξύ δικηγόρων, μοναστηρίων και δικαστών και ταλαιπωρήθηκε για 16 χρόνια. Και εγώ είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για εκείνον. Κύριε Κασαλάκη, να εξηγήσω κάτι. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανος. Και το θέμα είναι, και γι' αυτό το θέτω και επιμένω, σοβαρό με την εξής προοπτική. Η δικαιοσύνη είναι ένας θεσμός στη χώρα, ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας μας. Αυτό λοιπόν που κάνετε είναι ότι το θέσατε εσείς στο προσκήνιο. Και κατά τη γνώμη μου, καλά κάνατε. Γιατί είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Ναι, για ποιο λόγο το έθεσα στο προσκήνιο? Αυτό όμως σας υποχρεώνει από τη στιγμή που το θέσατε να το φωτίσετε. Γιατί όταν λέει ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός, αν εκλεγείται αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρξα οικογενειακά θύμα του παραδικαστικού, δεν μπορεί να μην μου δείξεις ποιο είναι αυτό το παραδικαστικό? Κύριε Βαγγελάτο, έχω κάποια κατηγορία εναντίον του ονόματός μου? Όχι. Ποιον κατηγορείτε, ρωτάω, όχι αν κατηγορήσετε. Ναι ή όχι. Έχω κάποια κατηγορία εναντίον του ονόματός μου? Δεν το γνωρίζω να έχετε καμία κατηγορία εγώ προσωπικά, κύριε Κασαλάκη. Κάντε έρευνα και ελάτε να μου μιλήσετε λοιπόν. Εγώ λέω πολιτικά, όταν ένας άνθρωπος με τις ευθύνες. Κύριε Βαγγελάτο, έχω κάποια κατηγορία εναντίον του ονόματός μου? Κύριε Κασαλάκη, σας το είπα ξανά. Εγώ δεν γνωρίζω να έχετε καμία τέτοια κατηγορία. Δεν έχω. Και το γεγονός ότι είναι ένα παιδί 14 χρονών, φεύγει έξω με υποτροφία, μετά από διαγωνισμούς, γυρνάει πίσω με τόσα χρόνια μετά να βοηθήσει τον τόπο του και αντί να ασχολείστε με τα προβλήματα του τόπου εδώ πέρα στον Εύρο που δεν έχει πατήσει πόδι ο Πρωθυπουργός, ασχολείστε με μια υπόθεση που, από την οποία έχει απαλλαγεί ο πατέρας μου, έχοντας ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια. Να εξηγήσω τη θέση μου, γιατί σας βλέπω να ταράζεστε και νομίζω δεν υπάρχει λόγος. Αυτό το οποίο ρωτώ δεν είναι τίποτα άλλο από το πολιτικό σκέλος που εσείς βάλατε. Δηλαδή, η υπόθεση αυτή συζητείτε όταν εσείς είπατε, και για μένα είναι πολύ σοβαρή καταγγελία και σημαντική καταγγελία. Και όπως ξέρετε, γιατί επικοινωνήσαμε και μαζί, προσπάθησα και να την ψάξω γιατί το βρίσκω μείζον θέμα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος που αποκτά την δική σας ευθύνη μιλά για παραδικαστικό, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το ψάξουμε. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεριζώσουμε. Υπάρχει λοιπόν, είναι πολιτικό λοιπόν θέμα που εσείς το βάλατε. Κύκλωμα το 2005. Βεβαίως, υπήρχε ένα παραδικαστικό κύκλωμα
το 2005 περίπου μέχρι το 2011, το οποίο κατέστρεψε ζωές. Έτσι είναι. Και αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστό. Αυτό που ρωτάω λοιπόν, είναι από αυτό το κύκλωμα. Ελλάδα, η οποία είναι. Μπλέκονται στην υπόθεση του πατέρα σας. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι 27 στους 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να επιχειρήσει στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί ένας Έλληνας πολίτης χωρίς κονέ να βρει το δίκιο του απέναντι στα συμφέροντα σε αυτόν τον τόπο. Ο πατέρας μου ήταν ένα πρώιμο θύμα αυτού του συμπτώματος σε μια πολύ χειρότερη δικαιοσύνη. Από την επαφή που είχε ο αντίδικος του, ο δικηγόρος, με κάποιον από τους πρωταγωνιστές του παραδικαστικού. Σωστά. Ποιος ήταν αυτός, γιατί δεν το λέτε. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Επειδή έχω ψάξει την ιστορία, γι' αυτό σας το ρωτώ και επιμένω. Το ρωτώ καλοπροαίρετα, δεν το ρωτώ κακοπροαίρετα. Αλλά ξαναλέω, πολιτικά πρέπει να μιλήσετε γι' αυτό. Πρέπει να πείτε ό,τι ξέρετε, να φωτιστεί η ιστορία. Κύριε Βαγγελάτο, σας επαναλαμβάνω. Υπάρχει κάποια κατηγορία εναντίον του προσώπου μου? Καμία. Ένα παιδί έφυγε έξω. Έγινε απόδημος, ξενιτεύτηκε. Όπως τόσα παιδιά που φεύγουν έξω. Και είναι καιρός να μιλήσουμε για το πώς φέρνουμε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας πίσω. Αυτή είναι η ερώτηση που έπρεπε να γίνεται. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να επεκταθείτε, δεν θα επιμείνω άλλο. Έρχομαι λίγο σε κάτι ακόμα που έχει σημασία. Η Ελλάδα το 2015, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, υπέγραψε αυτό το περιβόητο τρίτο μνημόνιο. Θεωρείτε ότι. Και είχατε και την εμπειρία στην τράπεζα, ζήσατε πράγματα, έχετε μιλήσει και γι' αυτά. Θεωρείτε ότι σωστά έγιναν τα πράγματα τότε? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, λειτουργήσε σωστά? Έγιναν λάθη το πρώτο χρόνο, το έχω πει, το έχει παραδεχτεί και ο Αλέξης, ο πρόεδρος. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε και μια τετραετία που άφησε ένα μεγάλο στρωμένο κρεβάτι στην ουσία για τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω έχει πολλά να πει. Θα πει η ιστορία, θα έχει πολλά να πει για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που ίσως αυτή τη στιγμή να μην τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ από το 35 πήγε στο 32 και μετά έπεσε στο ποσοστό που πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ποια είναι τα ένα-δύο πιο μεγάλα λάθη του Τσίπρα κατά τη γνώμη σας και αυτά που εσείς δεν θα κάνετε? Και μιλώ πια για το ουσιαστικό κομμάτι, γιατί πριν συζητούσαμε για την γραβάτα που είχε τη δική της σημειολογία, αλλά για το αμιγώς πολιτικό. Ποια είναι τα 2-3 μεγαλύτερα λάθη που θεωρείτε ότι έκανε ο Τσίπρας? Νομίζω καρχάς δεν είναι ότι τα έκανε ο Τσίπρας. Θα έλεγα ότι έγιναν λάθη τα οποία τα έκανε το κόμμα. Και σε ένα συλλογικό κόμμα, το κόμμα φέρει και την ευθύνη του. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Mm-hmm. Άρα θα έλεγα ότι υπήρχαν υπονομεύσεις προς τον πρόεδρο, οι οποίες προσέφεραν μια εικόνα μη σταθερότητας σε περίπτωση νίκης στην κυβέρνηση, και αυτό είναι μια εικόνα την οποία θα την αναστρέψω αμέσως μετά την εκλογή μου στην Προεδρία του κόμματος. Άρα αυτό που προτάσατε είναι τα εσωτερικά δηλαδή, εσωτερικά ζητήματα. Και επίσης να υπάρχει ένα ξεκάθαρο αφήγημα κοστολογημένο για τη σύγχρονη αριστερά. Να έχουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, ένα ξεκάθαρο αφήγημα θετικό, το οποίο να είναι γιωμένο στην κοινωνία, να λύνει τα προβλήματα της κοινωνίας. Με όλα αυτά όμως, σε μια χώρα που ταλαιπωρήθηκε από τα μνημόνια, εξαγγέλλεται μια σειρά από προσλήψεις. Είπαμε για το στρατό, είπαμε για τα δάση, για την πυροσβεστική, για τα νοσοκομεία. Επιμένω στο ερώτημα που σας το έδωσα και νωρίτερα. Πού θα βρεθούν όλα αυτά τα λεφτά, αν θα γίνουν τα πράγματα όπως λέτε, και δεν είναι ένα γενικό πράγμα που ακούγεται ευχάριστα, για να μην ξαναβρεθούμε σε μνημόνιο? Η ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά να μπαλώσουμε τα προβλήματα που θα έχουμε στο μέλλον από αυτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χάνονται ζωές σε καρότσες και όχι σε στενοφόρα. Κύριε Κασαλάκη, τι αξία έχει αυτή η ζωή? Ακούω, γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα να μου υποδεικνύεται ερωτήσεις. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω τη δουλειά μου όπως εγώ την αισθάνομαι. Το λέω δηλαδή γιατί είναι η τέταρτη φορά, αν την έχω μετρήσει καλά, που μου λέτε τι πρέπει να σας ρωτήσω. Δεν θα σας ρωτήσω ότι μου υποδείξετε, θα σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Και θέλω να το καταλάβετε αυτό που σας λέω, καλό προαίρετα, αλλά θα σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Το ερώτημά μου λοιπόν, και θα επιμείνω σε αυτό, είναι πού θα βρεθούν τόσα χρήματα για να έχουμε τόσες προσλήψεις και να μην ξαναβρεθεί η χώρα στο μνημόνιο? Σας απάντησα. Δεν θα έχουμε χρήματα εάν το κράτος δεν δουλέψει. Το κράτος δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Το κράτος πρέπει να δουλέψει άμεσα για να σώσουμε χρήματα από το άμεσο μέλλον. Και το παραμύθι της ιδιωτικοποίησης, το οποίο προκύπτει από την έλλειψη της λειτουργίας του κράτους, είναι ένα πολύ επικίνδυνο
αφήγημα, το οποίο και σπατάλη στον ελληνικό λαό θα φέρει, αλλά και πολύ χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Φόρους. Και πρέπει από τώρα δηλαδή, να γίνει ένα συγκρότηση. Ναι. Δεν άκουσα. Μου το λέτε γενικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά μπορεί να είναι η δική μου αδυναμία. Το λέω λογιστικά. Τα λογιστικά, το κράτος. Μα γι' αυτό πάω στο λογιστικό μέρος. Φόρους. Θα αυξήσετε φόρους. Το κράτος. Θα μειώσετε φόρους. Κύριε Βαγγελά, ναι, πείτε το, πείτε. Ένα πρόγραμμα πρέπει να έχει ένα. Όταν είσαι κυβέρνηση, δεν είσαι επιχείρηση, είσαι κυβέρνηση ενός λαού. Πάει να πει ότι χτίζεις όχι για ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς, αλλά χτίζεις για μια κοινωνική υπεραξία στο μακροπρόθεσμο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, άμα αυτή η υπεραξία έρχεται επειδή πες, διατηρείς ένα έλλειμμα σε ένα βαθμό, το οποίο όμως θα φέρει ένα τεράστιο πλεόνασμα σε 5-10 χρόνια, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Ναι, το θέμα είναι που θα βρεις τα λεφτά σήμερα. Ότι γιατί σήμερα πρέπει να κάνεις τις προσλήψεις. Αλλά ρωτάω για να δούμε το πού. Συγγνώμη, η Ελλάδα δεν είναι στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα, δηλαδή, δεν είναι ακόμα, αλλά νομίζω θα είναι πολύ σύντομα. Θα είναι πολύ σύντομα. Δανείζεται σαν να είναι στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα λοιπόν, πρέπει να βγούμε και να δανειστούμε. Γιατί αν πρέπει να βγούμε να δανειστούμε, το κάναμε. Το 2000... Τα δημοσιονομικά της χώρας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Έχει γίνει μια μεγάλη θυσία από τον ελληνικό λαό και αυτή τη στιγμή η θυσία που έγινε πολλές φορές στο να μην λειτουργεί το κράτος για τον Έλληνα πολίτη πρέπει να αναστραφεί. Πρέπει τώρα το κράτος να δουλέψει για εκείνον και να σώσει πόρους από το μέλλον. Φόροι για αυτή την περιβόητη μεσαία τάξη που θεωρήθηκε ότι ήταν και η αιτία που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε το 19 γιατί την υπερφορολόγησε. Όλη η κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι τι πρέπει να γίνει. Θα αυξάνατε τους φόρους, θα μειώνατε τους φόρους. Εντάξει. Καρχάς, δεν είμαι δογματικός σε αυτά τα θέματα με την άποψη ότι θέλω η εφαρμοσμένη πολιτική να μιλάει για μόνη της. Οι φόροι στους μισθωτούς πρέπει να μειωθούν. Δεν είναι δυνατόν για τόσο χαμηλές απολαβές να έχουμε 35% φορολογία. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Άρα για μένα αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα φορολογικά. Θα είναι να δούμε πώς βάζοντας παραπάνω χρήματα στις τσέπες των μισθωτών, αυτού του κόσμου που δουλεύει τόσες ώρες και με συνθήκες που μπορεί να μην είναι ευνοϊκές και χειρότερες από τα άλλα κράτη της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, να δούμε τι θετικό πολλαπλασιαστή θα έχουμε. Και ποιοι θα πληρώσουν παραπάνω φόρους. Για Βαγγελάτο, δεν έχω πρόγραμμα κυβερνητικό ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μία μέρα. Εντάξει, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα και θα το πούμε ξεκάθαρα. Αυτό που σας λέω είναι ότι εγώ δεν έχω πρόθεση. Εγώ θέλω να έχω χαμηλούς φόρους. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Χώρα. Λέτε θέλω στο μισθωτό θέλω να μειώσω τους φόρους. Αν λοιπόν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι, πρέπει να μειωθούν. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα, δεν είναι μισθωτός. Και βλέπει τον Κασελάκη και λέει: να πάω την Κυριακή να τον ψηφίσω, να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως να διεκδικήσει και την Πρωθυπουργία. Δεν πρέπει να ξέρει, κύριε Κασελάκη, ποια είναι η άποψή σας για το πώς θα τον φορολογήσετε. Είναι δομικό. Πολύ ουσιαστικό πράγμα. Σας εξηγώ, η άποψή μου είναι ότι όταν μειώνεις φόρους σε μια ομάδα με χαμηλές απολαβές, δημιουργείς μια υπεραξία σε αυτή την ομάδα. Αυτοί οι φόροι, αυτά τα χρήματα των μισθωτών δεν θα πάνε κάτω από συμφωνώ, το μαξιλάρι. Συμφωνώ, αλλά το ερώτημα μου είναι από ποιους θα πάρετε παραπάνω φόρους. Γιατί αν πρέπει να κάνουμε προσλήψεις, να αξιοποιήσουμε τα πάντα. Κύριε Βαγγελάτο, να μειώσουμε και τους φόρους. Τελικά αυτό είναι ένα μαγικό ραβδί. Δεν δουλεύει έτσι η οικονομία. Δεν είναι ότι ένα μαγικό ραβδί, ότι πιέζεις αυτό, ωραία, ανεβαίνει. Εκείνο δεν είναι έτσι. Δεν είναι στατικά τα λογιστικά του κράτους. Θα μειώσετε φόρους στους μισθωτούς, λοιπόν. Σε ποιους θα αυξήσετε φόρους. Ένας πολίτης, ο οποίος έχει 200 ευρώ παραπάνω στην τσέπη του. Κάνετε μια ερώτηση η οποία δεν προκύπτει από τα οικονομικά, αυτή η ερώτηση η οποία λέτε. Άρα θα μειωθούν οι φόροι για όλους. Θα μειωθούν οι φόροι για όλους, δηλαδή. Θα έπρεπε να υπήρχαν χαμηλοί φόροι γενικά και αποδοτικότητα του κράτους γενικά. Στο βαθμό στον οποίο το κράτος μπορεί να παρέχει αποδοτικά δημόσιες υπηρεσίες, τότε μπορούμε να μιλήσουμε, μάλιστα, για το πώς θα χρηματοδοτηθούν. Αλλά λοιπόν, πρέπει να είναι δημόσιες υπηρεσίες και πρέπει να έχουν πλήρη διαφάνεια στην αποδοτικότητά τους. Νερό, ρεύμα, πρέπει να είναι δημόσιες. Τέλος. Λοιπόν, κύριε Κασελάκη, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν μια κουβέντα που προφανώς δεν φτάνει για να τα καλύψει όλα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε μπει στην πολιτική ζωή και πραγματικά έχετε δημιουργήσει αναταραχή. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Φαντάζομαι στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία. Ο σκοπός μου δεν είναι να τυρηχεί. Ο σκοπός μου είναι να προσφέρω στον τόπο και να πω μερικές αλήθειες για
για αυτά τα οποία βλέπω και νομίζω ότι αυτό αφουγκράζεται και ο κόσμος. Επειδή αυτό το σχόλιο που θα σας πω θα το κάνω σε λίγο, όταν δεν θα είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, θα το κάνω από τώρα για να είστε μπροστά και αν θέλετε να το σχολιάσετε. Μου λείπει από την κουβέντα μας το συγκεκριμένο, κύριε Κασελάκη. Βλέπω έναν άνθρωπο νέο με μια εξαιρετική πορεία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά μου λείπουν τα συγκεκριμένα πράγματα που θα με κάνουν ως ψηφοφόρο να καταλάβω αν ο Κασελάκης με εκφράζει ή δεν με εκφράζει. Μπορεί να μην είστε έτοιμος για να το κάνετε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κάνετε. Εσάς τι σας λείπει? Μια σειρά από απαντήσεις στα ερωτήματα που έβαλα, από τους φόρους που συζητούσαμε τώρα μέχρι όλα τα προηγούμενα. Δηλαδή, πώς σκέφτεστε την ελληνική πραγματικότητα, αν ποτέ θα κρατάγατε τις τύχες της χώρας στα χέρια σας? Αυτό μου λείπει. Κύριε Βαγγελάτου, είμαι ο μόνος υποψήφιος που έχει βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά, μια πρόταση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, που ήταν μια ανοιχτή κουβέντα χωρίς κανένα προαπαιτούμενο. Και οφείλω να το πω. Σκεφτείτε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα, τον Εύρο. Κύριε Βαγγελάτου, ο Εύρος είναι Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασελάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.